στους δρόμους της πόλης της Σκόβγη, οι καρυμαθητές του πρώτου νηπιαγωγείου ΚΟ, συνοδευόμενοι από τους γονείς τους για να ψάλουν τα κάλαντα με σκοπό τη συλλογή χρημάτων για τις ανάγκες του σχολείου τους. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη σημερινή εξόρμηση θα διατεθούν για τη διαμόρφωση μιας ασφαλούς και πιο κατάλληλης αυλής σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν. Πάμε να δούμε αναλυτικότερα όσα είπε η Ράνια Πετσούλα, εκπρόσωπη των γονέων και κηδεμόνων του νηπιαγωγείου, στην κάμερα του COS News. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ με όλα τα παιδιά και τους γονείς του πρώτου νηπιαγωγείου εδώ, να πούμε τα κάλαντα στους δρόμους του νησιού μας. Με αφορμή το σχολικό μας περιβάλλον, θα θέλαμε να μαζέψουμε κάποια χρήματα ώστε να διαμορφώσουμε μια πιο ευχάριστη αυλή για τα παιδιά μας, κατάλληλη για να παίζουν όλα τα παιδιά, και να ενωθούμε φυσικά, να συνδεθούμε σε σχολείο, να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα που σε δύο μέρες έρχονται. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα σχετικά με τη στεγανότητα του πάπητα. Δεν υπάρχουν παιχνίδια στην αυλή μας. Τα περισσότερα, αν όχι όλα, είναι σπασμένα και κατάλληλα για χρήση. Δεν υπάρχει ένα στέγαστρο. Είναι αποφύλακτοι σε σημείο που μπαίνουν εξωσχολικοί στο κτίριο μέσω της αυλής. Τα έξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Έχουν γίνει και κινήσεις και ομιλίες και με τη Σχολική Επιτροπή και με αρμόδιους. Είναι αρκετά μεγάλα. Με μια πρωτοβουλία όλων των γονέων, όχι μόνο του Συλλόγου, δημιουργήσαμε δράσεις. Μία από αυτές είναι τα κάλαντα τα σημερινά, ώστε να μαζέψουμε ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό στο κουμπαρά μας, να δώσουμε χαρά και στα δικά μας παιδιά και σε αυτά που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια στον νηπιαγωγείο. Έγινε κάποια απαραίτητη δράση από εσάς? Επικοινωνήσατε με τους αρμόδιους φορείς να τους ενημερώσετε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα και δεν πήρατε κάποια απάντηση, γι' αυτό το λόγο προβαίνετε σε αυτή την πράξη? Έχουν γίνει ανατακτά χρονικά διαστήματα διάφορες συζητήσεις με διάφορους φορείς. Απαντήσεις έχουμε, ωστόσο δεν υλοποιούνται. Τουλάχιστον τα δύο χρόνια που βρίσκομαι εγώ στο χώρο αυτό, και οι γονείς αποφασίσαμε να πάρουμε λίγο την κατάσταση πιο άμεσα εμείς στα χέρια μας και ευελπιστούμε όντως να γίνουν πράξη όλα όσα μας έχουν πει και να βοηθήσουν και οι ίδιοι στο μέλλον, να πω.